Λίγα 24 ώρα μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Βουλής, αρχηγοί και εκπρόσωποι κομμάτων συναντήθηκαν σήμερα με φόντο την κατάρτιση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Επιλογής, η οποία θα αποφασίσει μεταξύ άλλων για την προεδρία των 16 τακτικών επιτροπών του Κοινοβουλίου για τη νέα πενταετία. Στην επιτροπή της οποίας ηγείται η Ανίτα Δημητρίου, δικαίωμα συμμετοχής έχουν βουλευτές από τα τρία μεγάλα κόμματα, τα οποία μπορούν να προεδρεύουν και σε όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, αφού σύμφωνα με το Σύνταγμα έχουν την δική τους κοινοβουλευτική ομάδα με ποσοστό πέραν της τάξης του 12%. Αυτό σημαίνει ότι ΕΛΑ, ΜΕΔΕΚ, Δημοκρατική Παράταξη και Οικολόγοι ρίχνονται στο παιχνίδι και διεκδικούν τα ηνία των επιτροπών από Δημοκρατικό Συναγερμό, ΑΚΕΛ και Δημοκρατικό Κόμμα. ΑΚΕΛ και Δημοκρατικό Κόμμα φαίνεται να αποκλείουν εξ αρχής την παραχώρηση οποιασδήποτε Προεδρίας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στο ΕΛΑΜ. Την ίδια ώρα, κλειστά τα χαρτιά του επί του θέματος, φαίνεται να κρατά ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Είμαστε έτοιμοι να πάμε με συνένεση στην παραχώρηση Προεδριών Επιτροπών στα υπόλοιπα κόμματα πλην του ΕΛΑΜ. Μέχρι αύριο είμαι σίγουρος ότι όπως και εγώ και εσείς θα μάθουμε το αποτέλεσμα. Μπορείς να αποκλείουμε, να προκρίνουμε τον οποιονδήποτε πολιτικό σχηματισμό. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, στείνουμε καθημερινά γέφυρες και αναμένουμε και από τους συνομιλητές μας να πράξουν το ίδιο. Την ώρα που ο Δημοκρατικός Συναγερμός στήριξε γη ηχθείως, χωρίς να αποκλείεται να επιθυμεί να παραχωρήσει κάποια εκ των επιτροπών στο ΕΛΑΜ, το ΑΚΕΛ φαίνεται να είναι διατεθειμένο να παραχωρήσει μία εκ των 6 επιτροπών που κατέχει στο Κίνημα Οικολόγων. Πιο πιθανή η Προεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Άσκηση επιχάρτου για να καταλήξει στο αν τελικά θα παραχωρήσει μία εκ των 4 προεδριών που κατέχει, κάνει και το Δημοκρατικό Κόμμα. Το οποίο φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να επιθυμεί να κρατήσει στο καλάθι του την Επιτροπή Οικονομικών. Από πλευράς της η Δημοκρατική Παράταξη στρέφει τα φώτα της στις Επιτροπές Εργασίας και Μεταφορών, τα ενία των οποίων μέχρι πρότινος κατήχαν ΑΚΕΛ και Δημοκρατικό Κόμμα. Μην αναφέρεται το δικαίωμα τους να αποφασίσουν ό,τι θέλουν. Εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι αν προχωρήσει συνενετικά, καλώς θα πάρουμε μια επιτροπή. Αν είναι όμως το θέμα ότι το τάδε κόμμα σας παραχωρεί την τάδε επιτροπή, εμείς δεν ενδιαφερόμαστε να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι, δεν θέλουμε προεδρία. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να πάρθουν αύριο το πρωί στην επίσημη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Επιλογής. Ενώ τα όσα θα αποφασιστούν θα τεθούν προς ψήφιση την ερχόμενη Πέμπτη ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής. Στην σημερινή πρώτη σύσκεψη αποφασίστηκε επίσης ότι κάθε βουλευτής θα μπορεί να είναι μέλος μόνο σε 4 επιτροπές, ενώ σε κάθε μία από αυτές θα μπορούν να συμμετάσχουν συνολικά 11 βουλευτές και όχι 9 όπως ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια.